Αυτή είναι η καλύτερη ώρα. Είναι η ώρα που χαλαρώνω εδώ στην αυλή, πίνω το καφεδάκι μου και κάνω σκέψεις. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις και ειδικά για project. Πάρα πολλά gadget που έχω πάρει είναι πανέτοιμα ώστε να μπορέσω να τα αξιοποιήσω κάποια στιγμή αφού τελειώσει αυτό το lockdown, αν τελειώσει και ποτέ. Και σίγουρα θα γίνουν πάρα πολλά εξωτερικά πλάνα. Θα τα δείτε βέβαια στη συνέχεια τι θα γίνει. Όλα αυτά θα γίνουν με την απόλυτη ποιότητα. Με πολύ καλούς φακούς, καλές μηχανές, ξέρετε όλοι τι αντιπροσωπεύω. Οπότε θα δείτε πάρα πολύ καλά πράγματα. Πολλές είναι οι προτάσεις από συνεργάτες, αρκετές θα έλεγα, και σίγουρα όλα αυτά με ενθουσιάζουν από τη μία και από την άλλη με κάνουν και με προβληματίζουν, διότι δεν μπορείς ούτε να έχεις πάρα πολλές διαφορετικές συνεργασίες, διότι αυτές μπορούν να έρθουν σε αντίθεση με άλλους που ήδη έχω και λειτουργώ μαζί τους αρκετά καλά. Οπότε πρέπει να κάνω ένα ξεδιάλεγμα ή παράλληλα, να το πω έτσι, πρέπει να τα ενώσω κάπως αυτά ώστε να δένουν όλα αυτά όμορφα μαζί. Το ξεδιάλεγμα βασικά έχει γίνει και έχω καταλήξει ποιες συνεργασίες θα κάνω. Φτάνουμε στο αποτέλεσμα και να σας πω ένα μυστικό. Σήμερα περιμένω ένα παιχνίδι. Άντε πάλι. Ναι, είναι καινούργια ιστορία. Ήδη παίζω με κάποια τρενάκια. Τώρα θα πω σε κάποιο άλλο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με χωματιουργικές εργασίες. Παιχνίδι. Επιμένω σε αυτό που σας λέω. Ήρθε. Πάω να το φέρω. Ωραία. Τάρτε κούτα. Κατευθείαν. Αυτό μου ήρθε από τη Χέλιλαντ. Δεν ξέρω, είναι εταιρεία, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Και θα δείτε τώρα τι έχει εδώ μέσα. Νομίζω ότι τα έχετε δει όλα. Όχι ακόμη. Ωραία, ταινία. Δεν κόβεται με τίποτα. Πέσει γέλιο εδώ τώρα. Και πάω βάρο. Πόσο λέει, 6,5 κιλά γράφει. Αυτό ρε παιδιά εδώ. Τι λέει. Wow. Μιλάμε ότι θα πέσει πολύ γέλιο εδώ πέρα. Αν τα δείξουμε να δούμε και τι γίνεται και μέσα.
παίζαμε με τα τρενάκια. Παίξουμε και με κάτι άλλο. Κοιτάξτε συσκευασία μέσα εδώ. Εδώ μέσα είναι ένα user manual, ένας φορτιστής. Αυτά. Πάμε τώρα στα κανονικά. Φουι! Ρε μανούλα μου! Τηλεκοντρόλ. Όπου πρέπει να πέσει πολύ μάθημα τώρα. Τηλεκοντρόλ. Και ένα σακουλάκι με λαδάκι, πιθανό να παίρνει λάδι εδώ μέσα, και ένα σταυροκατσάβιδο. Θα τα δω και μέσα, δεν ξέρω καθόλου, ιδέα δεν έχω. Ωραία μάνα μου, τι είναι αυτό ρε παιδιά. Απίστευτο. Απίστευτο. Κοιτάξτε εδώ. Όπου αυτό θέλει σοβαρή ανάλυση. Το βάλαμε λοιπόν πάνω στον πάγκο εργασίας για να δούμε τι παίζει. Βασικά αυτό που σας λέω ότι είναι μια εκπληκτική κατασκευή, είναι όλο μέταλλο και δουλεύει κανονικά. Ένας πραγματικός εξκαφέας. Monster ή Monster. Monster δεν είναι πάντως. Monster είναι πονηρό αυτό, μου αρέσει. Εδώ έχει και... βγάζει καπνό από εδώ. Λοιπόν, κάπου εδώ μέσα πρέπει να είναι η μπαταρία του. Ναι. Η οποία φορτίζεται εδώ. Α. Εδώ είναι το USB-C, σε USB μπρίζα μπαίνει. Αυτό κουμπώνει εδώ. Μπαταρίες κουμπώνουν εδώ, από ό,τι βλέπω. Κουμπώνει εδώ και θα πάει να φορτιστεί. Θα με πάρει η μαύρη νύχτα. Λοιπόν, εδώ έχει πολύ διάβασμα, πραγματικά. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τώρα πόσες κινήσεις έχει. Τρελοκομείο τελείως. Δηλαδή σε αυτό το κοντρόλ εδώ έχει όλες αυτές τις κινήσεις. Και από μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω δεν έχει. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ μάθημα. Βασικά τι άλλο έκανα. Με αυτό εδώ πέρα γέμισα νερό μία τρυπίτσα εδώ πέρα που έχει για να βγάζει και καπνό. Τι είπες τώρα. Τα κουμπώνει. Έχω βάλει τις μπαταρίες για γέμισμα. Θέλει κάνα 2-3 ώρες, οπότε θα με φάει μαύρη νύχτα μέχρι να το δω να δουλεύει. Λοιπόν, βάλω τις μπαταρίες. Καλά, οι μπαταρίες είναι κάτι εύκολο, δεν χρειάζεται. Θα σας δείξω που θα βάλω τις μπαταρίες μέσα, δεν υπάρχει λόγος.
Και έφτασε η ώρα που πλέον έχουμε φορτίσει και τις μπαταρίες και θα βάλουμε μπροστά το εργαλείο. Μπιπ. Από εδώ κάτω να έχει κουμπάκι. Ανάψαμε και φώτα εδώ. Φανταστικό! Τρελάθηκα, μιλάμε. Θα παίζω μέχρι το πρωί.